Βρισκόμαστε στο χώρο όπου σε λίγο θα γίνει η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Εραστέχνη Πανιωνίου με σκοπό τον ορισμό της νέας διοίκησης. Δίπλα μας έχουμε τον πρόεδρο του Πανιωνίου, κύριο Άρη Μισαελίδη, να μας πει δύο κουβέντες για τη σημερινή Γενική Συνέλευση και τι βλέπει να πετυχαίνει η νέα διοίκηση στο μέλλον. Πρόεδρε. Είναι μια έκτατη Γενική Συνέλευση σήμερα για τις αρχιερεσίες του Συλλόγου. Πιστεύω να βγει ένα υγιές σχήμα δυνατό, να τρέξει το Σύλλογο. Τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Ο Πανιώνιος θέλει άμεση βοήθεια. Αυτό το σχήμα είναι, πιστεύω, δυνατό. Ο Σύλλογος αντιμετωπίζει πραγματικά μεγάλες έτσι δυσκολίες και είμαστε σίγουροι ότι θα πάει μπροστά και θα προχωρήσουμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Από ό,τι έχω καταλάβει, Πρόεδρε, ο κύριος σκοπός του νέου σχήματος είναι να έχει μέλη τα οποία θα είναι ενεργά και θα προσφέρει ο καθένας από το πόστο που θα κανονίσετε μετά για να τρέξουν τα τμήματα σε ένα υγιές περιβάλλον και κυρίως ενωτικό. Ένα είναι το ψηφοδέλτιο. Θέλω να μας πεις για τα πρόσωπα αυτά, πιστεύω τα έχεις γνωρίσει κι εσύ, και βαδίζουμε σε μια έτσι νέα εποχή για τον Εραστέχνη, ενωμένο, και πες μας και δύο κουβέντες για τη θητεία αυτού του ΔΣ και τι θα γίνει και με τη Γενική Συνέλευση που θα γίνει για το καταστατικό και τι προβλέπετε να γίνει εκεί. Αυτό το ψηφοδέλτιο είναι ενωτικό, είναι ένα δυνατό ψηφοδέλτιο. Έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι μπαρτοκαπνισμένοι, είναι άνθρωποι που έχουν μπει σε διοικήσεις, έχουν προσφέρει και θα προσφέρουν βέβαια. Είναι ένα συμβούλιο το οποίο η θητεία του λήγει τον μεθεπόμενο από τις αρχιερεσίες Φεβρουάριο, δηλαδή το 2016 το Φεβρουάριο λήγει. Το ΔΣ αυτό, δηλαδή το προηγούμενο που ήμουν εγώ πάλι, καταφέραμε και αλλάξαμε το καταστατικό, ένα πυρχιωμένο καταστατικό παμπάλαιο, καταφέραμε το αλλάξαμε. Υπάρχουν μερικές προσθήκες, μερικές πρέπει να βάλουμε μέσα. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Έχει πάει στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έχει εγκριθεί. Από εκεί πέρα θα γίνει μια Γενική Συνέλευση κάποια στιγμή στο μέλλον, να εγκριθεί και από την Γενική Συνέλευση και έτσι να μπορέσει να υλοποιηθεί. Η οποία θα είναι καταστατικού, με αντικείμενο την έγκριση του καταστατικού, το οποίο είναι έτοιμο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μαζέψουν και χρήματα για τη μελέτη του γηπέδου όσον αφορά στατική επάρκεια του γηπέδου και την κυρασφάλεια του. Μαζέψουν ένα σημαντικό ποσό. Κάποια στιγμή οικονομικά αιμορραγήσαμε, δεν αντέξαμε και φυσικά η ΠΑΕ ανέλαβε, ήταν φυσικά υποχρέωσή μας οπωσδήποτε. Ανέλαβε η ΠΑΕ την διαδικασία αυτή να συνεχίσει αυτή τη μελέτη της κυρασφάλειας και στατικής επάρκειας. Κάποια στιγμή οι δύο μελέτες θα κοστολογηθούν. Ας πάρουμε και δύο κουβέντες από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανιώνιου και η υποψήφιος για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, κύριο Αφεντουλίδη, και πώς βλέπει τη νέα πορεία του Πανιωνίου από εδώ και στο εξής. Ναι, σίγουρα το έργο της νέας, του νέου ΔΣΟΥ του που πρόκειται να ψηφιστεί σήμερα είναι πολύ δύσκολο, γιατί ο ερασιτεχνικός αθλητισμός έχει απαξιωθεί πρώτα και κύρια από το ίδιο το κράτος και μιλάμε για ένα από τα βασικότερα αγαθά μέσα σε μια κοινωνία που καλλιεργεί βέβαια νέους και όχι μόνο, ανεξαρτήτου ηλικίας. Δυστυχώς έχει απαξιωθεί. Είμαστε σε πολύ δύσκολη, θα έλεγα, οικονομική κατάσταση. Παρόλα αυτά, με μεγάλη προσωπική προσπάθεια όλων των ανθρώπων που αγαπάνε τον Πανιώνιο, την Πανιώνια κοινότητα που λέμε, καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, όχι μόνο σαν ερασιτεχνικό σωματείο, να φιλοξενούμε 3.500 αθλητές. Οι υποδομές μας να λειτουργούν κανονικά, δεν κλείσαν ούτε μία στιγμή. Και βέβαια να γίνεται εξαιρετικό έργο, όπως όλοι γνωρίζουν, ας πούμε. Ο Πανιώνιος είναι μια ομάδα που γεννάει αθλητές και όχι μόνο στα αθλήματα όπως είναι η μπάλα, στα πιο δημοφιλή, αλλά σε όλα τα αθλήματα. Και έχουμε κιόλας και 11 ερασιτεχνικά τμήματα μέσα στο Πανιώνιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και, εγώ σας και καλή επιτυχία στο έργο σας. Σήμερα γίνεται μια εκτακτική συνέλευση του Εραστέχνη. Ο διοικητικός οικονομικός αποτελεσματικός θα γίνει από την ΕΟΔΙΚΑ σε κάποια
κάποιους μήνες αργότερα θα είναι έτοιμη η διοίκηση. Σήμερα θα εκλεχτεί μια διοίκηση η οποία θα αναλάβει τα ενία του Εραστέχνη μέχρι το Φεβρουάριο του 2016. Η διετία μας θα είναι ένας χρόνος και κάτι μήνες. Προσωπικά εύχομαι αυτοί που θα εκλεγούν. Είναι μεγάλη τιμή για τους ίδιους και όλους εμάς που υπηρετούμε τον Πανιόνιο να έχουμε μια θέση. Και ελπίζουμε όλοι να είναι επιτυχημένοι, γιατί δεν υπάρχουν μένει. Και ας πάρουμε και δύο κουβέντες από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Πανιόνιο, τον κύριο Χρήστο Δάρα και γιατρό, γιατί θέλουμε να μας πει και αυτός τι πιστεύει για έναν ενωμένο Πανιόνιο από τις υποδομές μέχρι την πρώτη ομάδα. Αυτό που είναι όραμα όλων μας όλα αυτά τα χρόνια. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα. Όπως πολύ σωστά είπατε, αυτή τη στιγμή το όραμα του κάθε Πανιόνιου, του κάθε ανθρώπου που ανήκει και ζει εδώ, είναι ο Πανιόνιος να είναι ένας έτσι, και αδιαίρετος. Και γι' αυτό και η παρουσία μας αυτή τη συνέλευση τώρα εδώ και από την ΠΑΕ είναι για να νιώθουμε και εμείς και τα υπόλοιπα μέλη του ιστορικού ότι είμαστε μια γροθιά όλοι μαζί ενωμένοι. Και πιστεύουμε πως θα υπάρχει και συνέχεια όχι μόνο στο ποδοσφαιρικό τμήμα αλλά και στο ποδοσφαιρικό τμήμα από τις ακαδημίες μέχρι πάνω, έτσι δεν είναι? Αυτός είναι ο σκοπός μας και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και καλή συνέχεια στο έργο σας. Κοστολογηθούν και θα πάμε στην περιφέρεια για να ζητήσουμε χρήματα για να ανοίξουμε την περιφέρεια. Υπάρχει νόμος, προβλέπει ότι μπορεί η περιφέρεια να χρηματοδοτήσει σωματεία τεχνικά. Θα είναι αυτό, πιστεύω, κάτι πολύ θετικό για να έχει ο Πανιόνιος πλέον αποτελεσματικό τα έτοιμα του επίπεδου να παίζει, χωρίς να γίνεται αυτές οι προσωρινές άδειες που παίρνει κάθε χρόνο. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, προσπαθήσαμε και μάλλον το καταφέραμε να αλλάξουμε το καταστατικό. Ήταν ένα καταστατικό απερχαιωμένο, παμπάλαιο, που έπρεπε κάποια στιγμή να αλλάξει. Το επιμελητή ο κύριος Τσάμπης, ο δικηγόρος, έκανε προσπάθειες, έτρεξε ομοσπονδίες, σωματεία και πραγματικά πιστεύω ότι είναι ένα μοντέρνο καταστατικό. Αυτό το καταστατικό πήγε στην γραμματεία, αθλητισμού, στο αρμόδιο τμήμα. Επισημάνανε και ορισμένες παρατηρήσεις, τις φτιάξαμε, το ετοιμάσαμε και είναι έτοιμο. Θέλω να σου πω ότι κανένα καταστατικό δεν τέλειο. Κανένα, μα κανένα. Ούτε ο δικό μας μπορεί να τέλει. Αλλά είναι ένα πιστεύω ένα καλό καταστατικό. Θα αναδειθεί στο site του Συλλόγου. Από εκεί θα μπορέσετε να γράψετε τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, τις διαφωνίες σας και κάποια στιγμή αφού αυτά τα συγκεντρώσουμε όλα, θα τα καταγράψουμε και θα κάνουμε μια γενική συνέλευση έτσι ώστε αυτό το καταστατικό να περάσει και πλέον να υλοποιηθεί. Να πάψει εκείνο το παλιό καταστατικό που είχαμε πριν πολλά χρόνια.